Καλημέρα, καλημέρα Σύση. Πράγματι, αυτό που βλέπουμε είναι απίστευτες εικόνες συνωστισμού, κυρίως τις νυχτερινές ώρες. Συνωστισμός του κόσμου σε πλατείες. Χθες συγκεκριμένα το βράδυ στην πλατεία του Αγίου Γεωργίου στην Κυψέλη, για ακόμα ένα βράδυ είδαμε πολύ κόσμο να συγκεντρώνεται, χιλιάδες άτομα στην πλατεία με ποτά, μουσικές, να διασκεδάζουν χωρίς μάσκες, χωρίς αποστάσεις. Σαν να μην υπάρχει κορονοϊός πραγματικά. Ανάλογες ήταν βεβαίως και οι εικόνες συνωστισμού και σε άλλες πλατείες, στο Περιστέρι, στην πλατεία της Αγίας Ειρήνης στο κέντρο, στο Ψηρή, στο Κολονάκι, στα Εξάρχεια. Πολλά, πολλά τα κορονοπάρτι που στείνονται κάθε βράδυ, υπαίθρια πάρτι, τα οποία βεβαίως δεν τηρούν τις απαραίτητες αποστάσεις. Είναι αδύνατον αυτό, όπως δεν φορούν και μάσκες. Να σου πω ότι για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, αξίζει να το αναφέρουμε αυτό, στην πλατεία Βαρνάβα στο Παγκράτη υπήρχε και χθες αστυνομική παρουσία, όπου απαγόρευε στους πολίτες να συνωστίζονται εκεί πάνω σε αυτή και να πίνουν το ποτό τους από τα take away ποτό από τα μαγαζιά της περιοχής και να στήσουν έτσι το υπαίθριο πάρτι. Και αυτό δεν αποκλείεται να γίνει και στις υπόλοιπες πλατείες που σου είπα πριν, που βλέπουμε τέτοια περιστατικά συνωστισμού αυτές τις μέρες. Να πούμε όμως ότι δεν είναι μόνο το βράδυ, έτσι. Περιπτώσεις συνωστισμού συναντάμε και την ημέρα. Χθες, Σάββατο, είδαμε αρκετό κόσμο σε όλη την Αθήνα, κυρίως βεβαίως σε κεντρικά σημεία, σε αγορές, έξω από καταστήματα υπήρχαν ουρές. Σε αρκετές περιπτώσεις βεβαίως την ημέρα φοράμε όλη μάσκα, έτσι, γιατί είναι και περισσότεροι οι έλεγχοι. Όμως οι αποστάσεις σε πολλές περιπτώσεις δεν μπορούν να τηρηθούν, με αποτέλεσμα να συνωστίζονται, και αυτό είναι κάτι το οποίο ανησυχεί και είναι όλες οι εικόνες αυτές. Δηλαδή και την ημέρα και τη νύχτα, όπου συνωστίζεται ο κόσμος, δημιουργούνται πάρτι, βλέπουμε εικόνες συνωστισμού. Όλα αυτά προκαλούν μεγάλη ανησυχία στους ειδικούς, καθώς τα μέτρα προστασίας δεν εφαρμόζονται. Φαίνεται ότι δεν εφαρμόζονται σωστά. Για να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Η αστυνομία τι στάση κρατάει σε όλο αυτό, στα κορονοπάρτι, στο συνωστισμό, στα μαγαζιά? Υπάρχουν πρόστιμα, υπάρχουν έλεγχοι? Μήπως μετά από τα τελευταία επεισόδια είναι και πιο συγκρατημένοι? Κατάλαβες, αναρωτιέμαι αυτό που ένας άνθρωπος αναρωτηθεί. Σίγουρα είναι συγκρατημένοι, αλλά οι έλεγχοι γίνονται και συνεχίζονται και γίνονται, έτσι. Οι καταγγελίες είναι αρκετές οι οποίες δέχονται καθημερινά, οπότε είναι θέμα χρόνου και οι ίδιοι το συζητούν, είναι στην αστυνομία, δηλαδή αναφέρουν συνεχώς αυτό, ότι τις επόμενες ημέρες θα αναφέρουν και θα δούμε τέτοια, να πηγαίνουν δηλαδή αστυνομικοί στις πλατείες, όπως γίνεται στην πλατεία Βαρνάβα στο Παγκράτη, όπου θα περικυκλώνουν την πλατεία και δεν θα επιτρέπουν στον κόσμο να συνωστίζεται. Μάλιστα. Περιμένουμε. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε τελικά τι θα γίνει με τα πολυκαταστήματα, γιατί υπήρχε το ενδεχόμενο να ανοίξουν τη Δευτέρα. Από ό,τι καταλαβαίνω, δεν πρόκειται να ανοίξουν τα πολυκαταστήματα και τα εστιατόρια. Χωρίς click away εννοείς. Ναι, βλέπεις ότι και με το click away υπάρχει συνωστισμός, ναι, και ουρές έξω από τα μαγαζιά και, ναι, όλο αυτό συνεχίζεται. Δεν ξέρω, Γιάννη, αν έχεις κάποια πληροφορία σχετικά με το τι θα δούμε αυτή την εβδομάδα, αν θα ανοίξει αυτά. Αυτά θα τα πούνε οι ειδικοί, γιατί εξαρτώνται και από τα κρούσματα. Τι γίνεται, δηλαδή βλέπουμε καθημερινά τα κρούσματα αυξάνονται. Χθες είχαμε 2.411 κρούσματα. Και όσο οι διασωληνωμένοι παραμένουν τόσοι είναι πολλοί που δίνουν μάχη, πραγματικά, ναι, είναι και το ζήτημα αυτό. Βλέπουμε αντίστοιχες εικόνες συνωστισμού παντού, την ώρα που εκατοντάδες άνθρωποι, έτσι, διασωληνωμένοι στις μονάδες εντατικής θεραπείας, προσπαθούν να κρατηθούν στη ζωή. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Βεβαίως οι ειδικοί είναι αυτοί οι οποίοι θα απαντήσουν και θα πούν τι ακριβώς θα γίνει τις επόμενες ημέρες και με τα καταστήματα και πώς θα κυλήσει το όλο πράγμα.